Ενδέχεται να δημιουργηθεί στις οδικές μεταφορές της επαρχίας Λευκωσίας, αφού είναι πλέον αβέβαιη η λειτουργία του ΟΣΕΛ μετά την καταδίκη σε 15 μήνες φυλάκιση με αναστολή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του για πλαστογραφία. Με κατεπίγουσα επιστολή του προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, ο Γενικός Ελεγχτής ζητά τον τερματισμό της σύμβασης του κράτους με τον ΟΣΕΛ. Δεν μπορεί κάποιος να καταδικάζεται ότι εξαπάτησε το κράτος με πλαστογραφίες και ψευδείς καταχωρήσεις λογαριασμών και να συνεχίζει αβρόχης ποσή τη δημόσια σύμβαση. Όπως αναφέρει ο Γενικός Ελεγχτής στην επιστολή του που κοινοποιήθηκε και στη Βουλή, διαπιστώθηκαν επίσης υπερπληρωμές 7,5 εκατομμυρίων ευρώ από το κράτος προς τον ΟΣΕΛ και ζητά τη λήψη μέτρων για τερματισμό τους. Έχουμε ενημερωθεί ότι το Υπουργείο σας έχει διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρών υπερπληρωμών προς τον ΟΣΕΛ που ανέρχονται στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ στη βάση προκαταρκτικής αξιολόγησης των στοιχείων αυτών από το Υπουργείο σας. Γι' αυτό εισηγηθήκαμε άμεση αναστολή πληρωμών που είναι της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου μηνιαίως. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΟΣΕΛ, Ιορδάνης Ιορδάνους και Κυριάκος Κυριάκου, καταδικάστηκαν για έκδοση πλαστών τιμολογίων για δίθεν εφοδιασμό λεωφορείων με καύσιμα. Επίσης, εναντίον τους, διερευνάται υπόθεση για πιθανή τήρηση ψευδών λογαριασμών.